Μόλι μιλήσαμε με του εκπροσώπου των σιδηροδρομικών, το ΜΕΡΑ25 δώσαμε την αμέριστη συμπαράστασή μα στου ανθρώπου που λιδωρούνται από μια κυβέρνηση που προσπαθεί να αποποιηθεί τι ευθύνε του σπασίματο και τη ιδιωτικοποίηση και τη απαξίωση των σιδηροδρόμων, ουσιαστικά ρίχνοντα την ευθύνη σε ανθρώπου που δεν έφταξαν, σε εργαζόμενου που στηρίζουν με υπεράνθρωπε προσπάθειε τη συνεχιζόμενη λειτουργία των σιδηροδρόμων. Το έγκλημα των τεμπών οφείλεται στην απαξίωση των σιδηροδρόμων και των εργαζόμενων, που στόχο είχε το σπάσιμο των σιδηροδρόμων, που στόχο είχε την ιδιωτικοποίηση. Απαραίτητη πρώτη κίνηση, πέραν των προσλήψεων που χρειάζονται για να πληρωθούν θέσεις που είναι κενές εδώ και χρόνια, είναι η δημιουργία ενός ενιαίου δημόσιου φορέα, ο οποίος θα έχει υπό την εποπτεία του τόσο τους ιρμούς, όσο και τις υποδομές. Το γεγονό ότι τα δύο μεγάλα κόμματα, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν μάθει το μάθημα του εγκλήματος στο οποίο συνετέλεσαν και ακόμα συνεχίζουν το τροπάρι ότι αυτό το σπασμένο δίκτυο με την ιδιωτικοποίησή του μπορεί να αποτελέσει τη βάση για ασφαλεί και αποτελεσματικέ συνδρομικέ υπηρεσίε είναι ένα όνειρο. Το ΜΕΡΑ25 καταγγέλουμε τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν έμαθαν το μάθημα από την τραγωδία του Ντεμπών, ότι συνεχίζουν να οδεύουν σε αυτό το δυσίωνο δρόμο της σπασμένης και ιδιωτικοποιημένης συνδρομικής μας γραμμής.